Επιστρέψαμε εδώ στο καλοκαιρινό κοκτέιλ. Σήμερα δυστυχώς δεν θα μιλήσουμε με την κυρία Βιργίνια Λεούση, γιατί μάλλον είναι στο δρόμο της επιστροφής για Αθήνα και δεν μπορούμε να επικοινωνήσουμε μαζί της. Σίγουρα σας υποσχόμαστε ότι θα είναι αύριο τηλεφωνικά μαζί μας. Θέλω να σας ευχαριστήσω πάρα πολύ για τη σημερινή συμμετοχή, γιατί δεν κλείνουμε εδώ. Υπάρχει βίντεο από την Αναστασιάδης ΑΕ με την κυρία Εύη Αναστασιάδου Ασίκο να μας δίνει πληροφορίες σχετικά με σαλόνια. Πήγαμε εκεί, τους επισκεφτήκαμε και μας δώσαν πολύ ωραίες προτάσεις. Υπέροχα έπιπλα. Τραπέζια. Ωραία. Σήμερα θα δείξουμε τα τραπέζια. Υπέροχα έπιπλα. Και εδώ εγώ να σας πω ότι αύριο θα έχουμε ένα ποντιακό κυρίως καλοκαιρινό κοκτέιλ. Θα φτάμε οτία, να το πω απλά, αύριο το πρωί στο Λευκώνα. Θα έχουμε μαζί μας και την πρόεδρο του Συλλόγου, ο Πόντος του Λευκώνα, να μας δώσει πληροφορίες για τα παρχάρια που θα γίνουν εκεί. Τα υπόλοιπα θα τα πούμε αύριο. Ραντεβού λοιπόν αύριο και να έχουμε ένα καλό βράδυ. Η γιαγιά μου τι είπε στα ποντιακά, αλλά εγώ τα ξέχασα. Λοιπόν, πάμε σε Αναστασιάδης ΑΕ. Πολλά φιλιά, να είστε καλά, γεια! Τραπεζαρίες. Είμαστε με την Εύα Αναστασιάδου Ασίκογλου, τη διακοσμήτρια εδώ στα Αναστασιάδης ΑΕ, στην Αναστασιάδης ΑΕ, που έχουν μια τεράστια έκθεση. Εγώ έχω πάθει σοκ με την ποικιλία σας, να πω την αλήθεια, γιατί τελειωμό δεν έχουμε. Δεν έχουμε τελειωμό και δείχνουμε, όπως έχουμε πει, ένα δείγμα απλά. Είναι πάρα πολλά τα κομμάτια και στη μία έκθεση και στην άλλη, που έχουμε διαφορετικά πράγματα και στην άλλη έκθεση προς Θεσσαλονίκη. Είμαστε στο 5ο χιλιόμετρο Σερών Δράμας, να πούμε. Έχετε και μία ακόμη έκθεση. Στο 5ο χιλιόμετρο Σερών Θεσσαλονίκης, η οποία είναι επίσης πολύ μεγαλύτερη έκταση από τη δική μας. Είναι το κεντρικό μας κατάστημα και έχουμε πολύ διαφορετικά μοντέλα και εκεί. Απλά να πούμε ότι ό,τι σας ενδιαφέρει από όλες αυτές τις μέρες που μας παρακολουθείτε, με τα γυρίσματα που έχουμε κάνει για σαλόνια, για τραπεζάκια, σαλονιού και σήμερα για τραπεζαρίες, θα τα βρείτε στο 5ο χιλιόμετρο Σερών Δράμας, γιατί εδώ κάνουμε τα γυρίσματα και εκεί τα έχετε από ό,τι μου είπες, αλλά να πούμε ότι εμείς είμαστε εδώ αυτή τη στιγμή, οπότε να εξυπηρετήσουμε λίγο πιο... Εκεί έχουμε διαφορετικά κομμάτια. Μπορεί κάποιος πελάτης να έρθει εδώ, να δει αυτά που τον ενδιαφέρουν και αν κάτι δεν του αρέσει, μπορεί να πάει και στην άλλη έκθεσή μας, να δει τα υπόλοιπα κομμάτια και κάτι που επιλέγει από εκεί. Σε συνδυασμό με κάτι από εδώ μπορεί να γίνει παραγγελία. Είμαστε ακριβώς στο ίδιο κατάστημα, ίδια εταιρεία. Ωραία. Λοιπόν, πάμε στις τραπεζαρίες μας. Στις τραπεζαρίες μας, λοιπόν, μοντέρνα γραμμή θα δείξουμε. Το ξύλο είναι δρύς. Βγαίνει σε ό,τι χρωματισμό θέλουμε να το κάνετε. Είναι οι περισσότερες ανοιγόμενες. Να το δείξουμε κιόλας. Είναι ένας μηχανισμός που ανοίγει και μπορεί να βγει και από τις δύο πλευρές να ανοίγει. Και ο μηχανισμός είναι βιβλίο. 50 πόντους είναι το άνοιγμά του. Έρχεται και κουμπώνει ο μηχανισμός. Μπορεί να βγει και από τις δύο πλευρές, όπως είπα. Να το πω, μυστικό δείπνο μου θυμίζει. Είναι τεράστιες οι τραπεζαρίες μας. Φυσικά βγαίνει και στα μέτρα του καθενός. Δηλαδή, κάποιον που δεν τον παίρνει 2 μέτρα τραπεζαρία, μπορούμε να τον κάνουμε ένα 80, ένα 70, ένα 50. Αν το επιτρέπει φυσικά και το σχέδιο, για να μην χαλάσουμε το μοντέλο, έτσι. Υπάρχουν σίγουρα και πιο μικρές, θα δούμε και παρακάτω. Έχουμε κάποιες τετράγωνες, κάποιες στρόγγυλες, που είναι για πιο συμμαζεμένους χώρους όταν έχουμε περιορισμό. Κατά τον ίδιο τρόπο, σμπρώχνουμε λίγο το μηχανισμό στη μέση, το κλείνουμε πάλι σαν βιβλίο
και κουμπώνει η τραπεζαρία μας κατά αυτόν τον τρόπο. Είδες που έχω αρχίσει να μαθαίνω. Είδα λίγο εδώ γύρω-γύρω, λέω να δεις, είναι κάτι κρυφό, ένα κρυφό μυστικό. Να πούμε ότι μπορούμε να συνδυάσουμε οποιαδήποτε καρέκλα που μπορούμε να δούμε στην εκθεσή μας. Εμείς εδώ έχουμε δέρμα καρέκλες, ντυμένες σε δέρμα, δύο σχέδια. Η μία είναι αυτή με το V, όπως μπορούμε να δούμε. Και έχουμε και ακόμη μία προτινόμενη που έχει ραφές σε όλη την επιφάνειά της. Φυσικά είναι και αυτή σε δέρμα και μπορούμε να συνδυάσουμε και μία ξύλινη καρέκλα, όπως είναι και η τραπεζαρία μας, στο ίδιο ακριβώς ξύλο, στο χρωματισμό που θα επιλέξουμε να γίνει η τραπεζαρία μας. Τέλεια. Οπότε όλα τα συνδυάζουμε με βάση το γούστο μας. Αν μας αρέσει το σχέδιο, διαφορετικό ενδεχομένως ξύλο. Διαφορετικό χρώμα. Διαφορετικό χρώμα. Ωραία. Το διαφορετικό ξύλο είναι. Αυτό έχω στο μυαλό μου, επειδή δεν είμαι ειδικός, είσαι εσύ ο ειδικός. Το είπα διαφορετικά. Ακριβώς, ακριβώς. Ό,τι βλέπουμε σε καρυδιά μπορεί ενδεχομένως να βγει και σε άλλο ξύλο, δηλαδή σε δρύ, σε ό,τι χρωματισμό θέλουμε. Τέλεια. Όλα στα μέτρα μας. Αναστασιάδης ΑΕ, έτσι. Δεύτερη επιλογή. Δεύτερη επιλογή. Να πω, εδώ τραβάει το βλέμμα η καρέκλα. Mm-hmm. Αλλά η καρέκλα δεν είναι το τραπέζι, να το πω απλά. Δηλαδή, οι τσαχπινιές του τραπέζιου συνδυάζονται με την καρέκλα, οπότε πρέπει, κατά τη γνώμη σου, σαν διακοσμήτρια, να εστιάσουμε πρώτα στην επιλογή του τραπεζιού και κατά δεύτερο λόγο στην καρέκλα, ή πρέπει πάντα να τα συνδυάζουμε σωστά ώστε να μας αρέσει. Κοιτάξτε. Είναι θέμα, αν θέλουμε μία απλή τραπεζαρία, mm-hmm. πρέπει να τα βλέπουμε συνδυαστικά καταρχήν. Αλλά yeah. αν θέλουμε ένα απλό τραπέζι, καλό είναι να δίνουμε έμφαση στην καρέκλα. Mm-hmm. Αν έχουμε δει όμως μία καρέκλα που μας έχει κάνει τόσο εντύπωση και θέλουμε αυτήν, έχουμε επιλέξει την καρέκλα, mm-hmm. συνδυάζουμε μία τραπεζαρία. Δηλαδή όλα πάνε συνδυαστικά. Αλλά συνήθως ξεκινάμε από την τραπεζαρία mm-hmm. και όχι από την καρέκλα, γιατί καρέκλες υπάρχουν διάφορες και μπορούμε να βάλουμε ό,τι θέλουμε. Δεν είναι λάθος να ξεκινήσουμε από την καρέκλα, αλλά κατά βάση συνήθως ξεκινάμε από την τραπεζαρία. Σωστά, γιατί και τα τελευταία χρόνια, αν δεις, δεν στρώνω πάντα τραπεζομάντιλο και στα τραπέζια. Ακριβώς. Έχει να κάνει καταρχήν, ειδικά οι μοντέρνες τραπεζαρίες, είναι από μόνες τους έχουν το design την επιφάνειά τους. Οπότε πολλές φορές δεν θέλουμε να χαλάσουμε και αυτό που βλέπουμε. Και γι' αυτό πλέον η μόδα απαιτεί σουπλά, όπως και στα εστιατόρια, έτσι, τα λίγο πιο elegant, μπράβο. Που βάζουν σουπλά κάτω από το πιάτο. Έτσι, η μόδα μας παραπέμπει εκεί. Μας παραπέμπει εκεί. Και ένα design διαφορετικό στο τραπέζι. Ή στολίζουμε μια γωνία και όχι πάντα το κέντρο του τραπεζιού. Έτσι με κυροπήγια. Να πούμε ότι έχουμε μια μοντέρνα τραπεζαρία και εδώ, σε λιτή γραμμή. Είναι από τα καινούργια μας μοντέλα. Οικονομικό μοντέλο, θα έλεγα εγώ. Ναι. Βλέπουμε ότι έχει επιφάνεια, στην επιφάνεια του τζάμι. Δεν του φαίνεται ότι είναι οικονομικό μοντέλο. Όχι. Νομίζεις ότι το έχεις πληρώσει πολύ για να το αποκτήσεις. Πολύ σημαντικό. Πλέον, λόγω της κρίσης, έχουμε βγάλει και τα πιο οικονομικά μας μοντέλα, για να είναι για όλους τους πελάτες. Αυτό δεν σημαίνει ότι στερεί σε ξύλο ή σε κατασκευή. Εμείς ακολουθούμε ποιότητα στο καταστημά μας. Το έχουμε αποδείξει χρόνια τώρα στην εταιρεία Αναστασιάδης ΑΕ. Οπότε κρατάμε αυτό. Τώρα, το συγκεκριμένο μοντέλο, να πούμε ότι έχει τζάμι. Mm-hmm. Στην επιφάνεια αυτή μπορούμε να το αλλάξουμε. Αν δεν θέλουμε καθόλου τζάμι, μπορεί να γίνει ξύλινη επιφάνεια. Mm-hmm. Ή να το βάλουμε, να το ντύσουμε με τεχνόδερμα. Mm-hmm. Ή να επιλέξουμε ένα άλλο τζάμι με τεχνοτροπία ακόμη. Mm-hmm. Υπάρχουν δείγματα δηλαδή που πολλά. Μπορούμε να αλλάξουμε όλη την φιλοσοφία. Και από εκεί και έπειτα. Πολύ σημαντικό, γιατί ξέρεις ότι πολλοί δεν θέλουν να δουν το ίδιο το έπιπλό του σε κάποιον άλλο χώρο. Mm-hmm. Και ειδικά όσο πιο μικρή είναι η πόλη, δεν θες να δεις, ρε παιδί μου, το ίδιο τραπέζι κάπου άλλο να το έχουν. Οπότε με αυτές τις διαφορετικές πινελιές και μία άλλη καρέκλα, έχεις ένα διαφορετικό σπίτι παντού. Mm-hmm. Αυτό ακριβώς. Γι' αυτό και αφήνουμε τον πελάτη τα στοιχεία που θέλει να τα βάλει πάνω. Mm-hmm. Αυτά που επιτρέπονται φυσικά για το κάθε μοντέλο. Τώρα, πρέπει να έχετε χρόνο όταν θα έρθείτε εδώ, όπως καταλάβατε. Ναι, χρόνο, ηρεμία, να είμαστε χαλαροί και να μπορέσουμε να κάνουμε τη σωστή επιλογή με τη δική μας βοήθεια, mm-hmm, φυσικά. Mm-hmm. Η καρέκλα εννοείται της επιλογής μας, όπως και το χρώμα του ξύλου εννοείται ότι αλλάζει χρώμα, mm-hmm, και οι διαστάσεις της τραπεζαρίας, ανάλογα τώρα είναι λιτή η γραμμή του μοντέλου, οπότε επιτρέπει να το μικραίνουμε και αρκετά. Και εδώ. Όλες είναι ανοιγόμενες, συγγνώμη λίγο, όλες είναι ανοιγόμενες. Να δείξουμε πάλι, εδώ έχουμε λίγο μεγαλύτερο άνοιγμα, στους 60 πόντους, βιβλίο πάλι, mm-hmm, και έρχεται και κουμπώνει.
κατά τον ίδιο τρόπο. Mm-hmm. Επεκτείνεται. Mm-hmm. Οπότε και περιορισμό χώρου να έχουμε. Αν την κάνουμε 1,60-1,70 την τραπεζαρία μας, με 60 πόντους από εδώ και 60 από την άλλη πλευρά, έχουμε ένα αρκετά μεγάλο μέγεθος. Και εδώ είναι με δύο διαφορετικές, ή με το σκέτο ξύλο εδώ και η ινοξυλεπτομέρεια με δέρμα, ή με το κυκλάκι, και την ινοξυλεπτομέρεια, που και αυτό σας λέω, εδώ έχουμε προτινόμενες καρέκλες. Δεν είναι απαραίτητο δηλαδή να πάρετε αυτήν ή εκείνη την καρέκλα. Μπορεί να πάρουμε από την ντυμένη. Μπράβο, μια ντυμένη. Οποιοδήποτε άλλο που θα δούμε στην εκθεσή μας. Finally, I can see you crystal clear. Go ahead and sell me out and I'll lay your ship there. See how I'll leave it. Ωραίο. Τέλειο. Πολύ ωραίο, Ατέργαστο υλικό. Δρύσινε το ξύλινο μας και εδώ. Mm-hmm. Μοντέρνα τραπεζαρία. Έχει πάρα πολύ ιδιαίτερο πόδι. Και όπως βλέπουμε στην επιφάνειά του, έχει αυτό το ρόμβο που το δίνει πολύ ωραίο, πολύ ωραία, έτσι, πολύ ωραίο ύφος, με το ακατέργαστο υλικό, είναι δηλαδή λιγότερο επεξεργασμένο, ενώ είναι το ίδιο ξύλο και κάνει ακριβώς το σχέδιό του. Mm. Είναι οξυλεπτομέρειες και πάνω στην επιφάνεια πλέον του τραπεζιού και τα πόδια, όπως είπαμε, πολύ ιδιαίτερα. Είναι ανάλογο. Δεν ξέρω αν μπορείτε να το δείτε στην εικόνα. Ναι. Είναι ακατέργαστο υλικό. Ναι. Είναι ακατέργαστο και κάνει αυτό το ζαγρέ, να πούμε. Επίσης, ο χρωματισμός του μπορεί να γίνει και, δηλαδή, αφού επιλέξουμε ένα σκούρο χρώμα για το τραπέζι μας, μπορεί να μην κάνει αυτή την αντίθεση mm-hmm. που βλέπουμε, να γίνει όλο ένα χρώμα, σκούρο mm-hmm. δηλαδή. Και παραμένει το σχέδιό του. Μπορεί να διαλέξουμε ένα ανοιχτόχρωμο χρώμα με ένα σκούρο. Με ένα σκούρο. Έτσι. Για να κάνει, ανάλογα στα γούστα του καθένα, είπαμε. Τι θέλει ο καθένας για το χώρο του. Εδώ ανοίγει. Ανοίγει από εκείνη την πλευρά, mm-hmm. κατά τον ίδιο τρόπο όπως δείξαμε και πριν, με βιβλίο μηχανισμό. Η επιφάνειά του και εδώ μικραίνει. Mm-hmm. Να πούμε ότι έχουμε αυτές τις καρέκλες οι οποίες είναι εισαγωγής και βγαίνουν σε αυτό το χρωματισμό που βλέπουμε με τις ινοξυλεπτομέρειες εδώ. Mm-hmm. Και φυσικά μπορούμε να επιλέξουμε οποιαδήποτε άλλη καρέκλα, mm-hmm. να επιλέξουμε την τραπεζαρία μας mm-hmm. να την κάνουμε άλλο χρώμα mm-hmm. ή και καρυδιά ακόμη. Mm-hmm. Να διαλέξουμε μια άλλη καρέκλη καρδιάς. Βέβαια, δεν είναι της εκπομπής το θέμα το ότι έχουμε και έναν μπουφέ ακριβώς τον ίδιο να συνδυάσουμε. Αλλά εγώ δεν μπορώ να κρατηθώ και να μην το πούμε ότι έχουμε και εκείνο συνήθως, το μπουφέ που κάνετε το ίδιο πράγμα. Συνήθως, στα περισσότερα μας μοντέλα βγάζει, είναι η τραπεζαρία μας, του ίδιου μοντέλου, τον μπουφέ. Υπάρχει τραπεζάκι σαλονιού, κρυσταλιέρα, αντίστοιχα. Δηλαδή, μπορούμε να βγάλουμε. Ακριβώς το ίδιο μοντέλο, όταν είναι δικής μας κατασκευής, συνήθως βγάζουμε όλα δεν τα ίδια. Δεν θα το δείξουμε σήμερα. Θα το δείξουμε σε άλλη εκπομπή. Όποιος θέλει να έρθει θα το δει. Θα το δει και θα προτείνουμε, αυτό δεν είναι απαραίτητο βέβαια, να επιλέξει κάποιος τον ίδιο μπουφέ με την ίδια τραπεζαρία. Mm-hmm. Μπορεί κάποιος